Καταρχήν ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, ευχαριστώ και για την πρόσκληση στην σημερινή συνάντηση. Νομίζω ότι το θέμα των ευάλωτων πληθυσμών, των κοινωνικο-οικονομικά ευάλωτων πληθυσμών και των ανθρώπων γενικά θα έλεγα που ζουν στην Ελλάδα, όχι μόνο των νόμιμων πολιτών, δεν έχει επιτευχθεί. Και θέλω απλώς να αναφερθώ σε κάτι που αναφερόμουν από την αρχή, ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων οι οποίες έχουν αντικίνητρα στο να συμμετάσχουν σε μια ιχνηλάτηση και σε επιδημιολογική επιτήρηση και δεν έχει υπάρξει προσπάθεια να συμπεριληφθούν αυτοί οι άνθρωποι στην επιτήρηση. Ταυτόχρονα, η ιχνηλάτηση ουσιαστική με πραγματική μέτρηση της εξάπλωσης της νόσου σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού δεν έχει γίνει και Κυρία μέχρι Λινού, και μια μικρή πρόσφατα. παρέμβαση. Ακούστηκε σαν επιχείρημα, ακόμη και από επιστήμονες, ότι η επιδημιολογία στην Ελλάδα και οι πρακτικές, οι επιστημονικές στη δημόσια υγεία είναι πολύ καθυστερημένες, γι' αυτό δεν κάναμε αυτή την επιδημιολογική επιτήρηση σε προσδιορισμένο αντιπροσωπευτικό τυχαίο δείγμα. Εγώ που δεν είμαι επιστήμον επιδημιολόγος, ανατρίχιασα, διότι αυτό δεν είναι ούτε καν δικαιολογία, ούτε καν εξήγηση. Νομίζω ότι υπάρχουν και άνθρωποι και επιστήμονες και συνεργεία και γνώση έτοιμη κατατεθειμένη ώστε να έχει γίνει αυτή η επιδημιολογική επιτήρηση και αυτό το monitoring παρακολούθηση από τους πρώτους μήνες της πανδημίας, από το Μάρτιο που ξεσπάει και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε lockdown. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση, αλλά ζητώ από εσάς και από τον κύριο Μπένο αργότερα να μου το επιβεβαιώσετε. Πρώτα-πρώτα δεν είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα είναι πίσω επιδημιολογικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές, όντως η Ευρώπη δεν είναι όσο προηγμένη όσο άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη η Αυστραλία, η Αμερική, σε επίπεδα δημόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής και επιδημιολογίας. Όμως υπάρχουν πολλοί επιδημιολόγοι και υπήρξαν και τώρα ίσως δεν είναι ενεργοί, πάρα πολλοί επιδημιολόγοι λοιμωδών νοσημάτων στη χώρα μας. Πρώτον αυτό. Επίσης έχει υπάρξει ιστορικό επιτήρησης και για τη γρίπη και για την ελονοσία και για τη φυματίωση. Επομένως δεν ήταν άγνωστα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια είναι πάρα πολύ απλή η επιτήρηση γιατί όλο που χρειάζεσαι είναι τεστ και αντιπροσωπευτικό δείγμα. Στη χώρα μας και μόνο να δει κανείς τα πολιτικά polls, υπάρχει μεγάλη εμπειρία για το πώς επιλέγουμε ένα τυχαίο δείγμα. Βέβαια χρειάζεται προσοχή για να είναι αντιπροσωπευτικό και αν υπήρχε επαρκής κάλυψη σε τεστ δεν θα είχαμε πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι από την αρχή αγνοήσαμε βασικούς πυλώνες κοινωνικο-οικονομικούς που ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θυμόμαστε λίγο την εξάπλωση στους Ρωμά αρχικά. Επίσης ένα άλλο κομμάτι που είναι κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας και ήταν επικίνδυνο το ότι δεν αξιοποιήθηκε ήταν ο ρόλος των γιατρών εργασίας οι οποίοι θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν για ιχνηλάτιση και για παρατήρηση επιδημιολογική στους χώρους εργασίας. Και οι και αυτό απόπτες δεν δημόσιας έγινε. υγείας, ναι, και οι γιατροί εργασίας και οι Οι γιατροί επισκέπτες υγείας, ναι. Εργασίας είναι ένα κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ακριβώς. Και θα έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί. Νομίζω επίσης ότι η Επιτροπή πολύ συχνά έκανε συστάσεις για τα σωστά μέτρα, αλλά τα μέτρα αργήσαν να ληφθούν. Δηλαδή η καθολική χρήση της μάσκας καθυστέρησε πολύ. Επίσης, νομίζω η αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου καθυστέρησε. Όχι, Η δεν εργασία εφαρμόστηκε της αποστάσεως. κυρία Λινού, δεν εφαρμόστηκε ποτέ η αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου. Ακριβώς. Έγινε απλώς απαγόρευση συναθρήσεων ναι, στον υπαίθριο χώρο εν γέννη, καθολικά και οριζόντια. Και είναι και επικίνδυνο αυτό για Ναι. άλλους τομείς της δημόσιας υγείας.
στους οποίους αναφέρθηκε ο κ. Ξανθός. Επίσης, νομίζω ότι δεν έγινε ποτέ πλήρης αξιοποίηση της εξαποστάσεως εργασίας. Όταν λέμε 50% σε όλους τους δημόσιους χώρους δημοσίου ενδιαφέροντος, θα μπορούσε να είναι και 90% η εξαποστάσεως εργασία. Και βέβαια, ουδέποτε εγκρίθηκε η συνταγογράφηση των τεστ, που και αυτό είναι ένα βασικό έλλειμμα. Από εκεί και πέρα, όντως, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εν γέννη στην Ελλάδα δεν προωθήθηκε, όπως επί πολλά χρόνια, και έχουμε λίγους γενικούς γιατρούς και έχουμε και λίγους οικογενειακούς γιατρούς και ελάχιστους γιατρούς κοινωνικής ιατρικής. Αυτό χρειάζεται μια προώθηση, αλλά πρέπει να θυμηθούμε και τους κινδύνους που διατρέχουν οι γενικοί γιατροί και δεν έχει τεθεί. Δηλαδή, σε πολλές χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή οι γενικοί γιατροί δουλεύουν εξ αποστάσεως. Στην Αγγλία μιλάμε για το 90% των υπηρεσιών να είναι εξ αποστάσεως. Και έχουν σοβαρούς κινδύνους. Δηλαδή, όσες μελέτες έχουν γίνει δείχνουν ότι η πλειονότητα των γιατρών που νόσησαν ή κατέληξαν από COVID είναι οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας. Δηλαδή, στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, ενώ μόνο το 15% είναι πρωτοβάθμιας φροντίδας γενικοί γιατροί, οι θάνατοι είναι το 48% των όλων των γιατρών αναλογικά. Αντίστοιχο ισχύει και για την εργασιακή εξουθένωση. Φαίνεται ότι το 60% περίπου των γενικών γιατρών και οικογενειακών γιατρών υφίστανται αυτό που λέμε burnout. Και μαζί τους δίπλα είναι και οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στους ίδιους χώρους και οι νοσηλευτές. Και δεν έχει υπάρξει πρόνοια γι' αυτό. Και νομίζω ότι, δεν θέλω να πω πολλά άλλα πράγματα, έχουμε προβλήματα οργάνωσης. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας και νομίζω ότι πρέπει πολύ να προσέξουμε είναι η αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου στη διάρκεια των εμβολιασμών. Γιατί έχουμε τον κίνδυνο να εμβολιάζουμε ανθρώπους και λόγω του συνωστισμού στη διάρκεια του εμβολιασμού να έχουμε έξαρση της πανδημίας και να αποδοθεί η έξαρση στον εμβολιασμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει να προσεχθεί. Θα μπορούσαν ακόμα και όλα τα πάρκινγκ, τα μεγάλα, όλα τα γήπεδα, ακόμα και στα διόδια θα μπορούσαν να γίνονται εμβολιασμοί μέσα από τα αυτοκίνητα των ανθρώπων, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο, ο επόμενος κίνδυνος για την έξαρση της επιδημίας, τον οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα. Θα έρθουμε και στο εμβόλιο. Θα κάνουμε τώρα 3 λεπτά ένα διάλειμμα να πέσει το σήμα του.